κυρία μου. Φτάσαν σε ακραία σημεία να παίρνουν. Αυτό ήταν. Νευρίασα πάρα πολύ. Με το μόνο. Πήραν τη γυναίκα, τη γιαγιά τη Τζούλια, να τη πούνε τι έκανε. Στα περιοδικά, πού είναι, στα περίπτερα. Είναι στα περίπτερα, είναι ένα DVD. Μα επιτρέπεται να παίζει τη μεγάλη γυναίκα που έχει πει ότι έχει καρδιά να τη πει αυτά τα πράγματα. Τι λογική έχει να μάθει η γυναίκα η γριά αυτό το πράγμα. Να πεθάνει και στο τηλέφωνο. Μα σοβαρά το λέω. Υπάρχει ένα έλεος. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρία μου. Δέστε την κατάσταση. Τζούλια, θέλουμε μια απάντηση γιατί έχουμε έρθει εδώ. Σεβόμαστε την προσωπικότητά σου και σου δίνουμε λόγο. Σεβόμαστε την προσωπικότητά σου. Και έχουμε έρθει εδώ, πώς την οδηγούν σιγά σιγά στην έξοδο. Εκεί που οδηγούθηκαν κι άλλες, κυρία μου, πριν από τη Τζούλια. Τις πάνε σιγά σιγά και τις ξεπροβοδούνε. Τι να κάνω εγώ τώρα, κυρία μου, να κάνω κριτική της όντας. Έχω δει καλύτερες. Την είδα βέβαια μέσα στα πλαίσια της εργασίας μου. Και όταν τελείωσε κατάλαβα γιατί μου άρεσε. Γιατί δεν τραγουδούσε. Ποιο είναι το ερώτημα τώρα. Τι πρέπει να πω εγώ. Αν είναι η Πάρις Χίλτον. Αυτή είναι η θα πάρεις όλο το Χίλτον. Το Κάραβελ, το Μεγάλη Βρετάνια και όλα τα ξενοδοχεία. Δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα. Του στέλνει ο πιτσιρικάς γιατί πήγε να πάρει το DVD. Τέτοια κάναμε και εμείς την ηλικία τους. Θα κυκλοφορεί τσότητα τέτοια και δεν τη δεις. Χώναμε τα προεδρικά από το κρεβάτι, έψαχνε η μάνα μας, τα είχαμε χουμένα παντού. Είναι δυνατόν. Το θέμα δεν τρέξαν οι μεγάλοι. Τρέξαν οι γέροι και δεν μπορούσαν να βρουν οι μικροί στα περίπτωτα. Τα είχαν πάρει οι γέροι όλα. Πόσο μάλλον, γιατί ο γιος δεν μπορεί να μπει στο Ιντερνετ, κατάλαβες. Και τρέχει πιο γρήγορα στο περίπτερο. Πόσο μάλλον λοιπόν, όταν το σημερινό πρόσωπο το οποίο κάνει την Τζόντα, τρέχει κόσμος γύρω της, δημοσιογράφοι, κανάλια. Το φοβερό, κυρία μου, είναι ότι έχει στηθεί έναν τρόπο τεινά σύστημα τηλεπορνείας. Και φεύγω από το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά μιλάω τώρα. Έφυγα. Από την καημένη όμορφη και αθώα. Βαφτίζω να τραγουδήσει ορισμένες, που ξέρουν όλες τη δουλειά κάνουν. Ανεβάζω τα κασέ. Και πίσω πλακώνται και τα λεφτά. Γι' αυτό γίνονται φταίει όλα τα ξύλα. Άλτη και εξόφαλτσα, λόγω κάποιες εξουσίες που έχουν κάποιοι που προωθούν έτσι. Απολαμβάνω και προσωπικών αποζημιώσεων.